Τα τελευταία 30 χρόνια έχει συμβεί κάτι στην Αμερική το οποίο είναι ανεξήγητο. Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί στο μισό. Όταν κάτι πάει καλά, καλό είναι να ξέρει γιατί πήγε καλά, έτσι ώστε να προσπαθήσει να βοηθήσει να πάει ακόμα καλύτερα. Ποιο δεν θέλει να δει λιγότερη εγκληματικότητα στην πόλη του, Πολλοί έτρεξαν να δώσουν εξηγήσει σχετικά με τη μείωση τη εγκληματικότητα στην Αμερική. Και ανάμεσα σε αυτούς υπάρχει μια θεωρία που υποστηρίζεται από κάποιους επιστήμονες που υποστηρίζει ότι η μείωση της εγκληματικότητα σχετίζεται με τη μειωμένη έκθεση σε μόλυβδο λόγω της απαγόρευσης της χρήσης προϊόντων μολύβδου στα χρώματα και στη βενζίνη. Εδώ και δύο αιώνε είναι γνωστό ότι ο μόλυβδο είναι μια νευροτοξική ουσία που προκαλεί σημαντικέ βλάβε στο νευρικό σύστημα που συχνά οδηγούν σε βίαιη συμπεριφορά. Στο παρελθόν, Εργάτε που εργάζονταν σε επαγγέλματα που είχαν εκτεταμένη έκθεση σε μόλυβδο εμφάνισαν νευρολογικέ διαταραχέ και βίαιη συμπεριφορά και από εκεί έχει προκύψει η αγγλική έκφραση Mad Hatter, δηλαδή ο τρελό πυλοποιός, ο τρελό κατασκευαστή καπέλων. Κάποιοι ειδικοί λοιπόν έχουν προτείνει τη θεωρία ότι ένα σημαντικό λόγο για τη μείωση του βίαιου εγκλήματο στην Αμερική τα τελευταία 30 χρόνια έχει να κάνει με τη μειωμένη έκθεση σε μόλυβδο. Στο διάγραμμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή φαίνεται η έκθεση σε μόλυβδο στην Αμερική από το 1900 μέχρι το 1990. Αρχικά η έκθεση ήταν κυρίως από χρώματα και στη συνέχεια η έκθεση ήταν κυρίως από το μόλυβδο που υπήρχε στη βενζίνη μέχρι τη δεκαετία του 1990. Στο επόμενο διάγραμμα καταγράφεται η εγκληματικότητα στην Αμερική και η αυξομοίωσή τη από το 1970 μέχρι το 2002. Οι ερευνητές έφεραν αυτά τα διαγράμματα μαζί ειδικά την καμπύλη που αφορά τη βίαιη εγκληματικότητα με μια διαφορά 22 ετών. Στο διάγραμμα που βλέπουμε φαίνεται ένας παραλληλισμός ανάμεσα στην τελική έκθεση σε μόλυβδο και τη βίαιη εγκληματικότητα με μια διαφορά 22 χρόνων και φαίνεται να υπάρχει μια συσχέτιση. Φαίνεται ότι αυξημένη έκθεση σε μόλυβδο οδηγεί σε αυξημένη βίαιη εγκληματικότητα 22 χρόνια μετά. Φυσικά δεν πιστεύω ότι το φαινόμενο της σημαντικής μείωσης εγκληματικότητας στην Αμερική μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από την έκθεση σε μόλυβδο. Αλλά η θεωρία είναι αρκετά πιστική και πολλοί επιστήμονες την έχουν υιοθετήσει ως μέρος της εξήγηση. Σε κάθε περίπτωση, ως πολίτες αυτού του κόσμου πρέπει να είμαστε πολύ ενεργοί γιατί η επίδραση των τοξινών του περιβάλλοντος είναι απρόβλεπτη. Καλό είναι να είμαστε σε εγρήγορση για την εισαγωγή νέων τοξινών στο περιβάλλον και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε την έκθεση του οργανισμού μας σε αυτές. Μεγάλη όμως έκθεση σε τοξίνες μπορεί να έχουμε και από κάποια τρόφιμα και συγκεκριμένα από το σολομό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα, πατήστε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.